Α, δεν σας είπα το Σάββατο είχαμε βγει. Ναι, το Σάββατο. Τι έγινε εκεί. Τι να έγινε. Πώς απιο τα είπε. Ήμασταν συγκρατημένοι. Εγώ ήμουν αυτός. Εντάξει, ξέφυγα λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Τι έγινε. Πάλι. Έπινε κοκτέιλ με μαστίχα μέσα. Κοκτέιλ με μαστίχα. Το τι ήπιε, το τι λογαριασμός ήρθε. Ναι. Πάλι έγινε ντύρλα κιόλα. Καλά, ήρθε μεγάλο λογαριασμό και λέω, ρε παιδιά, είναι ακριβό το μαγαζί. Και μου λέει, 8 ποτά ήπιε. Όπως καθόμασταν στο μαγαζί, το οποίο κάτσαμε στην αυλή από την πίσω πλευρά. Ναι. Και μιλάγαμε και συζητάγαμε. Έπεσε το μάτι μου πιο επισταμένα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, τους κοίταξα. Ναι. Πολύ μουσι, ρε παιδί μου. Ναι. Μουσι. Έλεγε είμαι εδώ ή στη Βηρητό. Τι έχει τόσο πάθει. Πολύ. Είναι αυτή η μόδα από πέρυσι. Είναι πολύ μακρύ τώρα το μουσι. Το αφήνω πολύ μακρύ που δεν είναι ωραίο. Εσύ. Τι. Θα ξυριστούμε. Αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε εκστρατεία, ξυρίστε τα μουσια. Και τι θες να πεις με αυτό δηλαδή, θα ξυρίσω το μουσι μου. Την Παρασκευή, την Παρασκευή θα σου φέρω άνθρωπο. Αυτό που σου λέω εγώ. Ναι, την Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, το βρήκα. Την Παρασκευή ξυρίζουμε την τρελή. Μα είναι δυνατόν, κεφάλι μου. Μα είναι δυνατόν. Πώς δεν είναι. Θα σου φέρω και επώνυμο. Όχι, όχι. Θα σε ξυρίσει με λεπίδα κανονικά. Θα σου βάλει αφρούς, θα σου κάνει τάκ 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 στα μαγουλάκια. Κυρίσω. Κύρισε! Για τα μουσια! Κύρισε! Ο Κύρισος Σταουσόπουλος! Κύρισε! Κύρισε! Ναι, βγήκε! Αφήστε το μιλήσω! Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Και επειδή θα εκφράσω την the majority of the women. The majority! Την πλειοψηφία των γυναικών, ακούστε με μικρή φίλη. Καραγκιόζηδες! Είστε κόψτε τα μουσια, φτάνει πια, δεν είναι μόδα. Δεν είναι καν από το εξωτερικό. Έτσι συγγνώμη. Και πας στο Λονδίνο και έχεις μουσια, θα σε ακολουθήσουν 4 αστυνομικοί. Φτάνει πια. Όχι όλα. Όλα να ξυριστούν, να τελειώνουμε. Όλα. Έχει βακτήρια, έχει μύκητες. Άμα υδρώνεις. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Να θέλει να σε αγκαλιάσει η γυναίκα και να νομίζει ότι έχει αρκούδα. Δηλαδή, τέλος. Κορίτσια, φαντάζομαι ότι σας εκφράζω με αυτό το πράγμα και κηρύσω. Κύρισε! Αυτή την εβδομάδα, ξυρίστε τους τα μουσια. Τη δε Παρασκευή. Στον ύπνο! Να τους βάλεις, να τους πεις να ξυρίσουν. Τη δε Παρασκευή θα ξυρίσουμε την τρελή εδώ μπροστά στα μάτια σας. Θα ανοίξω και την κάμερα. Ναι! Και θα είναι live. Θα γίνει στις 9 και 10 ακριβώς. Της τρελής! Μάθατε. Όχι, τι. Α, εχθές είχαμε, Μιχάλη, με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού στην πλάκα. Τι είναι αυτό. Το κυνηγάμε το χαμένο στο θησαυρό. Ναι. Ομάδες, η κόκκινη, η μπλε, η πράσινη. Ναι. Και ποιος ήταν ο χαμένος θησαυρός. Και υπήρχε έπαθλο, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε έπαθλο, υπήρχε έβριση στο χαμένο θησαυρό. Και μετά τι γινόταν δηλαδή. Χερόσουλα, Μιχάλη μου. Ότι κυνηγάγανε σαν τους χαζούς δηλαδή. Και το δώρο του διαγωνισμού ήταν ένα χαρίς. Παιδιά, κάτι πάει καλά. Ένα CD, κάτι, ένα αυτό. Ήταν η χαρά. Δεν μου λέγατε να πούμε χορηγή επικοινωνία και να δίναμε ένα αυτοκίνητο. Βράδυ έβλεπα για 16η φορά, νομίζω. Το Pretty Woman θα μας πεις τώρα. Όχι. Ποιο? Το άλλο. Το Notting Hill. Notting Hill. Ναι, παιδιά. Έχεις κατά τη συγγραφικό μου αυτό το Notting Hill. Και παράλληλα έκανα κερί. Τι κερί. Θα φωναθώ. Πες το μας αυτό. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Και δεν ξέρω γιατί έκλαιγα. Από τη συγκίνηση από τον πόνο του κεριού. Είναι που είσαι μετροσέξουαλ. Αλήθεια τώρα λέει. Θέλετε να σας πω κάποια πράγματα που προσέχουν οι άντρες πάνω σε μια γυναίκα, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την εμφάνιση. Μόλις πρόσεξα ότι πάλι τα έχεις αρχίσει και βάφεις μαύρα τα νύχια σου. Ενώ ναι, τις προάλλες ήταν, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις. Δεν πάει με το μαλλί και που είσαι ακόμα μαυρισμένη και με τα ξανθιά. Οπτασία δεν πάει αυτό το πράγμα. Τη μαύρη λατρεία τώρα χάρη. Φοράει και αυτά τα βρακιά, Μιχάλη, μα είναι δυνατόν. Τι φοράει. Μπάγκι. Δεν είναι βρακί, είναι μπάγκι. Το μπάγκι. Είναι η τελευταία λέξη τη μόδα. Δεν είναι τα μπάγκι τα σωστά. Αυτό που φοράς είναι αυτά τα μπάγκι παύλα χεσμεντέ. Όχι, είναι... χεσμεντέ, μη σου πω. Συγγνώμη, ότι θα πείτε ότι καταρχήν το μπάγκι κολακεύ... φοράω, δεν κολακεύει. Δεν σε κολακεύει στο σώμα, ρε παιδί μου. Βράκα είναι. Επειδή το υποστηρίζω και λέτε ό,τι θέλετε. Τι το υποστηρίζετε. Αυτό δεν είναι. Και να έχεις και να μην έχεις οπίστια, αυτά είναι μηδενικά. Δηλαδή ότι εξαφανίζονται, θέλετε να μου πείτε. Με ευγένεια, με ευγενικό τρόπο. Άκολη. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάρτε το από την αρχή. Αλλιώ θα κάνω πολύ. Σαν το συμπέφερο.
είσαι. Πάλι μου πρέπει να φτιάξει να φορέσει κολόν. Να φοράς κολόν. Έλα λίγο πολύ. Για να πέφτουν τα μάτια πάνω και να μην ξεκολώ. Είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα, εσείς και εγώ. Είχα κερδίσει κάτι CD, αλλά μου είχαν πει ότι θα με πάρουν τηλέφωνο γιατί δεν τα είχα. Πότε έγιναν αυτά, αγαπητοί? Πότε έγιναν? Τώρα δεν θυμάμαι. Ιούλιο, τόσο παλιά. Ιούνιο. Καλά τώρα. Κυρία μου, θα μείνετε. Θα... ναι, τι να πω. Ακούστε, θα μείνετε στην γραμμή και θα συνοηθείτε με τον εν λόγω. Ποιο θα CD, ρε. Μιχάλη μου, τα CD αυτά που λέει η κυρία ήταν τη Lady Gaga τα παλιά από το Just Dance. Δηλαδή, πού τα θυμίζετε? Και τα δώσατε πέρα. Αφού τα δώσατε τώρα, τον Ιούνιο, ήδη ρε. Το Just Dance θα έχει βγει πριν 8 χρόνια. Ήταν συλλεκτικά. Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, θα πάρτε CD? Θα πάρει. Για κοίτα με στα μάτια. Θα τη γράψουμε εμεί κάτι. Θα κάνει πειρατεία. Η πειρατεία σκοτώνει την. Ρε ηλίθιε. Καλέ, δεν τρέπεται να τα λέει αυτά στον. Δεν τρέπεσαι. Θα τη δώσω ένα USB στικάκι, Μιχάλη, με τα ακούει συνέχεια. USB στικάκι. Δεν τα είχατε και θα μα παίρνουν τηλέφωνο. Μισό λεπτό θα συνοηθείτε με τον κύριο εδώ που είναι, ο οποίο θα ξυριστεί την Παρασκευή, διότι όπω ξέρετε. Θα ξυριστώ την Παρασκευή. Όχι, δεν παντρεύεται. Δεν γίνονται αυτά. Έχουμε εκστρατεία, ξυρίστε τα μουσια. Έχει γεμίσει μουζια δίνα. Χθε, προχθέ που κοιμούνα σε ένα μαγαζί και τα λοιπά και έτρωγα. Δεν μ' αρέσουν τα μουσια. Μα το ξέρω, το συζήτησα και με γυναίκε και μου λένε Μιχάλη, πε κάτι κι εσύ. Μια γλυκιά καλημέρα λέει από Θεσσαλονίκη. Ο Ζωηρούλη να κάνει ό,τι θέλει με τι τρίχε να σταματήσει να πίνει τόσο ποτά, λέει η Μαρία. Δεν είναι αυτό, Μαρία μου, και οι τρίχε είναι χάλια. Λέει, είπαμε, έχουμε εκστρατεία αυτήν την εβδομάδα. Ξυρίστε του τα μουσια, έλεο. Μα έλεο, αγαπημένο. Τώρα λε και μα στο Πακιστάν και τα πια. Αυτή τη μόδα, αυτή τη μόδα. Εκτό αν ο Έλληνα θέλει να μοιάζει με τον μετανάστη. Α το κάνει. Είμαστε όλοι το ίδιο, να μην ξέρουμε ποιο είναι ο Αμπτούλα Μπαχ και ποιο είναι ο Έργουν και ποιο είναι ο Μιχάλη. Και ποιο είναι. Όλοι αυτοί οι Αμπτούλ δεν λέγονται κάτι. Καλέ! Τι όργανο είναι τούτο! Λοιπόν. Η Δώρα από Πειραιά. Σα ακούω λιγάκι βραχνιασμένη, Δώρα, ή γενικά είναι έτσι φωνή σα? Είμαι κουρασμένη. Κουρασμένη γιατί, τι έκανε τώρα? Εντάξει. Μια υπνίες όλο το βράδυ. Α, όχι, άρα κουράστηκε ο άλλος. Μην τα συζητάμε τώρα. Για πείτε μου. Το ούτι. Ναι! Μπράβο! Μιχάλη, με έχω έκτακτο. Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η Σοφία Καρβέλα το βράδυ της Πέμπτης. Που θα πάρει, όπως είναι γνωστό, το όνομα Νίκος από το παππού του. Μάλιστα. Στο πλευρό της Μιχάλη. Επιτέλους, ο Νίκος Καρβέλας θα γίνει γιαγιά. Πώς λέγεται, έλα. Όχι, αφήστε τον. The Sun, οκ. Να σας πω. Όταν σταματάς εκπομπές 1,5 μήνα, αυτό σημαίνει. Ξεχνάς τα κομμάτια. Έναν ιδιαίτερο τρόπο να μειώσουν την ανεργία, πρόσχεση τι γίνεται, σκέφτηκαν οι Κινέζοι εφαρμόζοντας μία νέα μέθοδο στα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Δηλαδή. Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να γίνουν δωρητές σπέρματος, θα έχουν μία μικρή βοήθεια, αφού πλέον οι κλινικές προσλαμβάνουν και γυναίκες για να βοηθούν χειρονακτικά τους άνδρες να ολοκληρώνουν. Γιατί τόσο κούρεση είναι? Όχι. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι. Γιατί το λέω? Πολυτελείας ήδη. Ναι. Γιατί? Δεν μπορούν να κάτσουν μόνοι τους. Ναι, παιδιά, με το περιοδικό. Ρε, παιδί μου. Μα πραγματικά. Εντάξει, μια Κινέζα δεν βλάφτει. Όπως φαίνεται, τα περιοδικά και τα πόρνο και τα λοιπά και οι ταινίες που βοηθούσαν σε αυτή. Να το, έχει απάντηση. Σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν ήδη παρελθόν στην Κίνα. Όχι, ρε παιδιά. Ενώ θέλει ο άλλος, θέλει, ρε παιδί μου. Κλασικά. Ναι. Ενώ ο μισθός των υπαλλήλων δεν είναι διόλου καταφορέντος. Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά αμείβονται με 1.200 ευρώ μηνιαίως. Για πόσες ώρες? Δεν έχει, είναι μέχρι που ο πελάτης να. Είναι κουραστική δουλειά, παιδιά. Δεν ξέρω. Ενώ το επάγγελμα αυτό θεωρείται αρκετά ρίψο κίνδυνο για την υγεία εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων κινήσεων του χεριού. Άλλαξε χέρι, αγαπητέ. Έτσι που λέτε. Λοιπόν. Τι σημαίνει? Χριστέ μου. Έτσι, Γιώργο. Παιδιά, πήγε το μυαλό μου ότι να ένας πελάτης που ολοκλήρωσε. Γιατί το πρωινό ξύπνημα κάνει καλό? Γιατί? Θέλετε να σας πω? Γιατί μπορείτε να είστε πολύ πιο επιτυχημένοι. Δεν είσαι επιτυχημένος? Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις, Κουλίδου. Είσαι επιτυχημένος, Μιχάλη μου. Πώς επιτυχία πια να αντέξεις? Απλώς πάνω στην έρευνα επιβεβαιώνω κάποια πράγματα. Δεύτερον, οι άνθρωποι. Κοιμήσου.
Κοιμόμασταν 45 μέρες. Σας το είπα ή δεν σας το είπα? Του χρόνου φεύγουμε 25 Ιουλίου και επιστρέφουμε 15 Αυγούστου. Διότι παίζει Παρασκευές και τέτοια. Όσοι σηκώνονται νωρίς από το κρεβάτι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Εδώ θα βήξω λίγο, συγγνώμη, πνίγηκα. Ποιος κάνει γυμναστική από εσάς? Εγώ. Πότε βρε Μιχάλη, κάνεις? Ξεκίνησα πάλι. Ξεκινάς για δύο μέρες και στο μάτι. Όχι, ρε παιδί μου, ξεκίνησα. Ξέρεις τι κάνω στο σπίτι μου. Άντε από εκεί. Έλα και εσύ, έλα σε παρακαλώ. 3 o'clock gym. 3 ώρα gym. Παιδιά, εχθές έκανα κοιλία που είμαστε. Και μετά έκανα κυρί, το είπαμε. Βέβαια. Σαν γνήσιος άντρας. Και, το παράκανε. Και έβλεπα Νότι Χιλ και τα λοιπά. Και ήπια και 1,5 λίτρο νερό. Μπράβο, μπράβο. Κόντεψα να χάσω το, το τέλος εκεί που, που της λέει αυτός. Υπήρχε πιθανότητα να κάτσετε στην Αγγλία. Και τη λέει αυτός, ναι, λέει, θα κάτσω επαόριστο. Αυτό το άκουσα από την τουαλέτα. Ναι. Διότι είχα πιει 1,5 κιλό νερό. Τι να κάνω τώρα. Έτρεχα, μπαίνω, βγαίνω. Μαζί με εσάς που ξυπνάτε πρωί, ξυπνάει η αισιοδοξία, η ικανοποίηση και η ευσυνειδησία. Δεν έχετε κατάθλιψη. Δεν έχει. Και το τελευταίο είναι καλύτερη στο σεξ. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Σωστά. Τι εννοείς? Έχεις παραστεί μάρτυρας πολλές φορές. Γιατί μπροστά είναι. Τι λέτε, παιδιά, πρωινιάτικα? Ποιο συνδικαλιστής, Μιχάλη μου, Θρασίβουλας, μου στείλε μήνυμα για να πάω στην πορεία. Άκου το μήνυμά του. Ποιος είναι Θρασίβουλας? Κλειστό το κέντρο, κατέβα στην πορεία. Ωχ, μωρή. Τρελανέ με. Δρασίβουλες. Μην είσαι τρελή, Δρασίβουλε. Άλλη μία μπορώ να το έχω, σου παρακαλώ. Κλειστό το κέντρο, κατέβα στην πορεία. Έκλαψε πριν λίγες μέρες η Ευγενία Μανολίδου. Τι έκανε? Έκλαψε. Τώρα το πες καθαρά, κατάλαβα. Του έκατσε, Μιχάλη μου, τον Τζόκερ και του άλλαξε έστω και λίγο την επαγγελματική του ζωή. Ποιος? Ο ταλαντούχος Κώστας Κάπας, ναι, κέρδισε τον Τζόκερ και τι έκανε? Τα επένδυσε σε μια παράσταση που θα ανεβάσει. Πόσα κέρδισε? 2.500 ευρώ. Τι παράσταση είναι αυτή με 2.500 ευρώ? Ούτε το κηλικείο δεν φτάνει. Άντε, ρε, και... Βρείτε τα κοινά σα σημεία. Στην αρχή κάθε σχέση και πόσο μάλλον σχολεί, με συγχωρεί, δεν βρήκατε τα κοινά σα σημεία στην ίδια σα ζωή? Τι προλάβατε και κάνατε εκεί? Δεν τα βρήκαμε. Μόνο αυτό που φαντάζομαι. Ναι. Τώρα θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό που κάναμε εκεί. Και να το αναπτύξουμε. Τις νύχτα στα καμώματα. Ναι. Βρείτε τα κοινά σα. Όποιος νύχτα περπατεί. Έχουμε το ηχοσενάριο. Είτε μου λέτε μια φανταστική ιστορία για ένα λεπτό. Την ώρα που θα μου διηγήσετε, εγώ 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της διήγησης της δικής σας, θα σας παίξω 1-2-3 ήχους. Έναν ήχο τη φορά. Θα πρέπει λοιπόν αμέσως να μου στρίψετε το σενάριο, την ιστορία σας και να μου την ταιριάξετε με τον ήχο που θα σας βάλω. Ξυπνώντας χθες το πρωί, κατέβηκα, άνοιξε το μαγαζί, περίμενα και ήρθαν οι εφημερίδες. Μάλιστα. Και εκεί ήσυχα, καθώς κυλούσε η μέρα με πελάτες, από εδώ από εκεί έκανα δουλειές. Ακούω ένα προβατάκι και βγαίνω έξω. Στην κολλιά της πρόβατο, τρέλανε με. Ήταν ένας βοσκός και είχε μπερδέψει το δρόμο του. Ήθελε να πάει πάνω στο άσος με τα πρόβατα που τα είχε φέρει από το χωριό και ξαφνικά βρέθηκε εδώ πίσω. Και αυτός έπαιγε στο ραδιόφωνο ένα εκκλησιαστικό κανάλι, αλλά το είχε τόσο δυνατά που δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε καθώς μιλούσαμε. Και μετά άρχισε να ρεύεται τελείως ανάποδος. Ποιος? Ο βοσκός. Και με ρωτούσε πώς να πάει στο άσος και εγώ του εξηγούσα πώς να πάει και εκείνος δεν καταλάβαινε και θέλει να πάει το λεωφορείο, να πάει με το λεωφορείο. Και εγώ τρελάθηκα, του λέω, πού τα βάζεις, άνθρωπέ μου, όλα αυτά. Έχετε κερδίσει, αγαπητοί. Ο τρόπος που θα κουνήσει τα μαλλιά, αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είναι όχι τίποτα. Εσύ ξύνεσαι και εσύ ξέρεις τι κάνει τα μαλλιά. Τρως την ψαλίδα συνέχεια. Εγώ το. Εντάξει. Δευτεριάτικα. Με μια τρίχα στο στόμα και τσικ. Έλα, δε σπάω. Εσύ, Μιχάλη, κάθε Δευτέρα γιατί μου κάνετε το ίδιο πράγμα και μου πάει χάλια εβδομάδα? Με απογοητεύετε. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.